1, 2, 3, slap that pin! Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης είχαν μια σπάνια ευκαιρία. Να παίξουν μπάσκετ με προπονητές τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούμπο και ποδόσφαιρο με συμπαίκτη τον Γιώργο Καραγκούνη. Πρόκειται για δύο αγώνες οι οποίοι διοργανώθηκαν από τη Super League Athletic Academy και είχαν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στο μπάσκετ, Γιάννης και Θανάση Αντετοκούμπο έφτιαξαν τις ομάδες τους επιλέγοντας τους παίκτες. Εκτός από προπονητής, ο Θανάσης Αντετοκούμπο ανέλαβε και καθήκοντα ρεπόρτερ για το New Greek TV. Πώς αισθάνεσαι που είσαι στην Νέα Υόρκη? Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα τώρα που σε βλέπω. Τώρα που σε βλέπω και το camp, ήταν φοβερό camp. Ήταν πάρα πολλά παιδιά και το διασκεδάσανε. Ναι, το πρώτο μας camp, ναι. Το πρώτο μας camp. Μακάρι να το κάνουμε και το χρόνο, να μπορέσουμε να το κάνουμε του χρόνου και για περισσότερες μέρες, ώστε να το διασκεδάσουν περισσότερα τα παιδιά. Έχουν δηλώσει συμμετοχή Ελληνοαμερικάνοι από τη Νέα Υόρκη παντού. Και αυτά τα λεφτά θα πάνε σε μια εκκλησία που θέλουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Το κάνω με φιλανθρωπικό σκοπό, να μαζευτώ κάποια λεφτά για τον Άγιο Μελέτη, των Σοπολίων που ήταν η παλιά μας γειτονιά και μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η εκκλησία. Αυτός ήταν στήλος στο draft. Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η Star Ελλάς 2011, η Λιάννα Παπαγεωργίου. Είναι μεγάλη μου χαρά να είναι εδώ. Είναι χαρά μου να στείλω στην ελληνική ομογένεια. Είμαι και εγώ μέρος τους πλέον. Τελική νικήτρια, η ομάδα του Θανάση. Στο ποδόσφαιρο, ο Γιώργος Καραγκούνης επανήλθε σε αγωνιστική δράση. Μοίρασε ασίστ, κατήφθηνε την ομάδα του και έδειξε ότι ακόμη το έχει. Ωραία είναι όταν είσαι ειδικά με νεαρά παιδιά. Με μικρά παιδιά είναι πάντα ευχάριστο. Και γενικά με τους ομογενείς εδώ, όπου τρεχόμαστε με την ελληνική ομάδα και τώρα που έχω έρθει το ταξίδι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ζεστά, σου δίνουν την αγάπη τους και αισθάνομαι ωραία που είναι και εγώ δίπλα τους. Το να είσαι με τον Καραγκούνη είναι τιμή, είναι χαρά, είναι ευχαρίστηση, γιατί μας έχει προσφέρει τόσες πολλές στιγμές και αυτός και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο camp της Super League που διοργανώθηκε και φέτος με επιτυχία, υπό την ευθύνη του γυμναστή Δημήτρη Πριστούρη, του προπονητή Άγγελου Κυρανούδη και του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Ηλία Αναστασάκου. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που μας έκαναν την τιμή και τη χαρά και ξανά είμαστε εδώ. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, να δηλώσουν συμμετοχή και να μας καλέσουν στην ουσία, δεν θα ήμασταν κι εμείς εδώ. Είχε ανέβει το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια και στην Αμερική. Βλέπουμε την ελληνική ομάδα που παίζει καλά στο Μουντιάλ και γενικότερα βλέπουμε το ποδόσφαιρο και με το MLS που είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα και οι Έλληνες πάντα παρακολουθούν και στην Ελλάδα και γενικότερα τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου με υπόσχεση για ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις.